Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση και στην 17η αγωνιστική της Master League. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούμε αυτή μεταξύ Αχίαλος Legends και Pueblo BC. Οι ομάδες που έχουν αντιμετωπίσει για μία από τις τελευταίες αγωνιστικές πριν από τα play-off, για τρεις προηγούμενες βραδιάς στο πρώτο σουτ της βραδιάς. Λέξει ο οικονόμου, ο οποίος δεν θα πει να ολοκληρώσει για τρεις. Ένα κομμάτι που δεν υπάρχει στα αμυντικό rebound, αλλά η επαναφορά πήγε σε παίκτη, ο οποίος ήταν κάτω από το καλάθι. Να στο χρησιμοποιήσει. Τώρα θα καθαρίσει το rebound και το χι μάλλον ο οικονόμου. Ως προηγουμένως, σε κακό space μεταξύ του συμπαίκτου, στο σημείο που πήγε προηγουμένως η μπάλα, σε για τρεις. Να στο χρησιμοποιήσει, υπάρχει την δείξη του rebound, αλλά πάλι θα βγει εκτός. Μελίδης, ένα jump shoot, είναι άστοχο. Αυτός και πάλι ο Θεμιχελής. Οικονόμου. Οικονόμου. Εγκόπουλος. Οικονόμου. Περνάει μπάλα στην περίμετρο της επίθεσης των τεχνικά κυβεδούχων. Στη weak side είχε βρεθεί αρκετά ελεύθερο στον οικονόμο, αλλά δεν πήρε το τρίποντο. Ένα προστάρι πάει στη μέσα, είχε τρεις παίκτες. Ήρθε και τέταρτος και έκλεισε την μπάλα. Και ο Φίλης πάει στη μέσα για το coast to coast, είναι έστοχος. Είχε το φλόσιτο και παίζει μέσα στη ρακέτα και είναι καμπυλοψενούμενη στο πιστό του Βλίδη College. 4-6 λέει χαρακτηριστικά όντας μέσα στη ρακέτα. Θα μαριστούσε πάρα τώρα την μπάλα, θα βγει εκτός. Ωραία πάσα, θα πάει μέχρι μέσα να κερδίσει το φάουλ του δικαίωμα για δύο βολές στους Σερβέζης. Εδώ φαίνεται, εκεί δεν φαίνεται. Εδώ το όφι είναι 8 και 11 0-2. Εδώ κάνεις για να ρεστάρ, τώρα που είναι αρχαίο. Τώρα που είναι αρχαίο, γιατί κάνουμε. Επιστροφή λοιπόν στην αναμέτρηση μετά από μια μικρή διακοπή για το μπλο του σκορ. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Σερμπέζης εκτελεί βολές. Ναι, έφυγε στην πρώτη. Ο Γερόπουλος, ο Χρυναντζής και ο Καραγκιαούρης έχουν συμβαθεί να κάνουμε κάποιες συμφωνίες διατάσεις. Ανάδειγμα θα υπάρχει τριπλή αλλαγή με την πρώτη ευκαιρία. Είναι έφυγος και στη δεύτερη βολή ο Σερμπέζης. 2-2. Προηγουμένως είδαμε το πόλι στο πρώτο φάουλ στο παίκτη που αναζητά κάποιες χαρακτηριστικά του Μελίδη. Σταματήσει τρίπλα, καπιτάνιος. Μερίδης, με την πάσα, είχε βγει πιο μπροστά και έκλειψε ο οικονόμου. Πάσα δεν πήγε στον καπιτάνιο. Με φιλιασμό πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Σερβέζης. Ο οικονόμου έχει ξεκινήσει ως βασικός. Τρεις στις 7 και σε άμυνα και σε επίδυση σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 2,5 λεπτά. Μερίδης. 9. Μια φορά της κυρίζει μπάλα κοντάνιος. Τι δεν είναι. Έχει πιστεί από δύο παίκτες ο Βαριοφίλης. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Η μπάλα μπήκε και βγήκε στην προσπάθεια που έκανε. Δεν έχει ιδιαίτερα κάποια πάσα. Δαμάνης. Υπάρχει κλέψιμο από κρυκτογράφηση την πάσα που προηγόταν για τον Εγκόπουλο και πάει μέχρι μέσα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο του Μελίδης. 4-4. Έτσι 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 φωνάζει πάλι ο Κουτζαμάνης. 3-4. Πάσα τώρα. Ο οικονόμος θα συγκρατήσει στη γωνία. Ο Γιώργος έχει χάσει τον πάγκο τώρα. Γυρίζει ελεύθερος και θα το πάρει, αλλά είναι άστοχος από την περίμετρο του Παπαγεωργίου. Τάνιος, υπάρχει deflection. Δεν καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Σερβέζης. Καρύβης. Ο Μελίδης θα έχει την πάσα, θα την βρει στην περίμετρο πάλι. Καρύβης. Παρά δεν θα πάει μέσα στη ρηκέτα στο πρώτο χρόνο. Σε 4 δευτερόλεπτα ζητάει, αλλά δεν πήρε ο καπετάνιος. Ένα jump shoot, μακριά είναι άστοχο. Επιθετικό rebound από τον καπετάνιο, ο οποίος με το που πήρε σούταρε, αλλά είναι άστοχος με τα μπλόνια σίδερο. Οικονόμου θα έχει την μακριά πάσα να την βρει. Ο Κουζαμάνι. Όψε, φωνάζει, αλλά δεν τροφοδότησε τον Σερβέζης για 3, είναι έστοχος ο οικονόμου, έχει ξεκλείσει καυτός ο guard των Legends. Τα 4.
Ιβάνιος δώσε ένα screen, ο Αρχαρίδης ένα catch and shoot στην κίνηση, ενώ πήρε την μπάλα στην άγγλο του Μελίτης, είναι ακόμα επιθετικό rebound. Με την μέσα απέναντι σε δύο παίκτες, στην άγγλο του Πετάνιος. Να έχω περάσει εκτός, είναι για τους κυκλινόμαυρους. Του Μελίτης. Με το φλέψιμο μέσα από Παγιωτικού. Κόουστι, κόουστι είναι άτομος, η μπάλα περπάτησε στη Στεφάνη. Έχει επιθετικό rebound όμως. Να πάρει την μπάλα. Δύο παίκτες πάνω του, σουτ για τρεις. Έχει χάσει δύο, είναι άσχος και σε αυτό. Λεγόπουλος μπορεί να περάσει εκτός και είναι για Λιπλανχή άλλο. Άλλη φορά σουτ για τρεις οικονόμου και πάλι. Είναι άσχος αυτή τη φορά, Λεγόπουλος το επιθετικό rebound. Πήγε να κάνει κάτι σαν πάσα, κάτι σαν σούπερ, παραλίγο να βγει το καλάθι. Ένα ακόμα επιθετικό rebound στον Κοντζαμάνη, ο οποίος θα πείσει πάλι σε καλάθι. 9-4, επιμένω νίκη στο τεχνικό κάτι. Σε Βετάνιος. Όχι, ένα φάουλ. Πολύ δύσκολο, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Μέσα μόνος του βρήκε τείχο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και είναι εύστοχος. Κερμπέζης. 14. Μερίδης. Θα το πάει πάλι χαμηλά στον Καρδιοφύλλα. Έχει πάρει πολλές μπάλες, ένα jump shoot. Είναι άστοχο απέναντι στο τσομένο χέρι. Και το rebound το οποίο καθαρίστηκε γενικά από τους τεχνικά γηπέδου τους. Οικονόμου. Στην πάσα θα παίξει τρίπλες ο Μικρογάνης στον καπετάνιο, τον προσωπικό του δίπολο στην πρώτη φάση. Κοίταξε τη γραμμή του τρυπόντου αλλά δεν το πήρε. Ένα πολύ δύσκολο σύντομα αλλά μπήκε και βγήκε από το τερμπέζι. Ο Φίλης θα περάσει εκτός, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον Μελίδη στη γωνία. Τώρα υπάρχει πρώτη αλλαγή. Παιχνίδι, πρώτη πολλαπλή μάλιστα αλλαγή. 3-4. Ξανδρίδης, με νούμερο 1 έχει περάσει στον χώρο. Δώσει και ο Τσιμπούρης. Ξανδρίδης έχει περάσει εκτός. Κάνει μια μικρή βόλτα στην baseline. Για 3 είναι άσχος του Τζαγκόπλες. Παρ' γεμπτής, go rebound! Ξανά η φιλτικό rebound του Τζονόμου. Είναι μια προσπίση που θα δώσει την πάσα μέσα στη ροκέτα, έβγαλε εκτός τελικά. Μπορεί μπαλά για τους Legends, στα 5 δευτερόλεπτα. Θα βγει από το τρίποντο του Τζονόμου, για να δούμε αν το πάρει. Το πήρε για 3 άστοχος. Ακούστηκε η σχετική κόρνα. Συναλλαγές φωνάζει ο Οικονόμου για την άμυνα. Νομίζω έχεις το καφάκι στην κόρνα. Αλεξανδρίδης. Λιουφίλης, τέριμι χέρι του Μελίδη. Ο Βετάνιος περίμενε την μπάλα για 3. Είναι άνθρωπος της Τσιμπούρης έχοντας μπει από το πάγκο του Ρέγκη. Είναι ακόμα Οικονόμου, ο οποίος είναι πολύ γνωστός. Μάζει την βιβλία λεκτική από τους Legends. Υπάρχει κλέψιμο τώρα. Ο Μελίδης έχει βγει σαν στο γήπεδο, έχει αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Τσιμπούρης. Και ακόμα τώρα που βρίσκουν πόντες με αυτόν τον τρόπο. Τεχνικά φιλοξενούμενοι, Οικονόμου. Νόμου πάει μέχρι μέσα από Παγιωτή, είναι εύκολος. Να ράνει floater απέναντι στην αμυντικά πολύ κοσμήρα και έναν πάνω τους. Για μία ακόμα φορά. Μπούρις. Ο Φίλης θα πάρει ένα screen. Θα τελέσει πίσω από αυτό, είναι εύκολος. 13-9. Παίρνει το screen τον Αλεξανδρίδη. Επιστήθηκε. Στη weak side. Για μία φορά η μπάλα στο weak side. Περάσει ξεχαρά στο weak side τον Νεγόπουλος. Για τρεις αυτός είναι έστοχος τώρα. 15-16-9 διορθώνω. Προσωπικά και τώρα δικαιώθηκε ο forward των τεχνικά γηπεδοχών. Ο Μελίδης πάρει ένα σκρεμ τον καπετάνιο, δεν εκτέλεσε. Ο Αλεξανδρίδης θα το κάνει, αυτός είναι έστοχος από τη γωνία. Άρχισε ο προσωπικός του δίπλος που πάει. Ακριβώς εκεί που ήτανε. Από τον Γεωργίου. Από
κλέψει. Σου για τρει βαριθμοί. Αν βγαίνει ισορροπία, αλλά δεν κατάφερε ακόμα να την τιμωρήσει από την γραμμή των 65 για μία ακόμα φορά. Μέσα, αφήσει την μπάλα στο κεφάλι. Βγάστηκαν άψογα οι δυο τους, ένας ακόμα εκδηδιασμός. Η διαφορά πέφτει στους δύο πόντους. Προηγουμένως, τώρα στο 16-16. Θα ανακάμψει πλήρως η θέση της Πουέμπλα και το γεγονός αυτό και τον Καραγκιόγλου να καλέσει εσπισμένα time-out για τους Legends. Επιστρέφει σε πολύ λίγο για τα 71-31. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο πιστό του Μαντιλίδη Κόλετς, σκόρτι στο 16-16. Πρέπει να δοκιμάσουμε μετά το time-out για τους Legends που είχε καλέσει ο Καραγκιόγλου, ο οποίος δεν έχει περάσει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι για αυτούς. Προχωρεί για μία ακόμα φορά η μπάλα. Στον περίμετρο έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν πήρε το τρίποντο στον Μπέζης. Πάει μέχρι μέσα το χορευτικό, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεν τα κατάφερε. Ωραία τρίπλα που ξεφορτώθηκε για το μυστικό του Νίκολα. Φοβερή σύγκρουση μεταξύ Παρδεφίλη και Παπαγεωργίου. Στον δεύτερο έχει χρεωθεί το φάουλ. Παπαγεωργίου έχει χρεωθεί το φάουλ. 3-0 πλέον. Παπαγεωργίου έχει περάσει τον ολοκληρωτικό χώρο και συγκροτήθηκε ο παράσταση, ο οποίος δεν μπήκε στο παρκέ μέχρι στιγμής. Μπορείς, σταματήσει την τρίπλα, έφτιαξε την μπάσα, αλλά δίνει το σούτ τελικά. Είναι άστοχος, Καραγκιόγλου στο rebound. Αναμένεται να δώσει αρκετά αρκετές μάχες. Με στήριξε τα σούτ για τρεις. Ο οποίος είναι εύστοχος και πάλι. 19-16 από τον Bomber των Legends. Μπορείς, πίσω την μπάλα θα την πάρει σε πρώτο χρόνο ο Μελίδης. Με τη μέσα από τη σκούτα θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές και σε τι βοήθεια πάνω του. Και το σπεράσει το προσπαθό του δίπολο, είπε ο Παπαγεωργίου για βοήθεια και σε αυτόν έχει χρεωθεί το φάουλ. Είναι το δεύτερο δικό του σε πολύ μικρή, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Καταγεώρης, εκτελεί break out και όταν είναι εντός παρκέ. Μελίδης. 19-16 παραμένει. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Έχω δεύτερη μία στις δύο. 19-17 η διαφορά στο καλάθι. Μία φωνάζει ο Οικονόμου. Στο καλιάνο φωνάζει από τον πάγκο των σπίτων που έπλεσε ο Καλή. Προφορία της μπάλας για μία ακόμα φορά Οικονόμου. Είναι από τον Καραγκιόγλου. 9 δευτερόλεπτα. Θα πάρει ένα σπίτι στα 8. Εγκούπλος. Θα πάρει και αυτό το σουτ, είναι άσχημο μακρυμμένος. Ο Αλεξανδρίδης το rebound, 7 δευτερόλεπτα για την Πουέμπλα. Πετάει ταχύτατα για μία ακόμα φορά ο Κρυοφίλης. Ένα jump shoot, είναι άσχημο και βρίσκεται ελεύθερος. Ο Κόπλος το rebound. Την μπάλα βρίσκεται στο 1 και το 2. Στον 4 μάλλον, banners που υπάρχουν στο ταβάνι του. Στον 5 τελικό σκορ πρώτης περίοδου λοιπόν, 19-17. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο πιστό του Μαντιλίδη Κόλετς για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Το σκόρ είναι στο 19-17 σε περίπτωση που το ξεχάσατε πριν από κάποια δευτερόλεπτα που το είδατε για τελευταία φορά. Anyway, η πρώτη κατοχή είναι για τους κυκρινόμαυρους. Για τρεις, μαρκαρισμένο, είναι άστοχο από τον Μελίδη. Μάχη για το rebound που θα βγάλει τελικό νικητή του Καραγκιόγλου. Και ο Παράσκος έχει περάσει στο αγωνιστικό χώρο, αλλά και τον Οικονόμου, ο οποίος έκανε πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο σε άμυνα και σε επίθεση για τους Legends. Και ο Χαναζής έχει περάσει εξαιρετικά για μέτρο του. Έχει πάρα πολύ καλά από δύο, έχει σταματήσει τρίπλα. Παράσκος για τρεις με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Κάποιος μάχη για τον rebound, θα βγάλει τελικό νικητή τον Καριοφίλη. Κατά το μόνο Παράσκος θα έχει τον ίδιο ρόλο, θα προσπαθήσει να έχει τον ίδιο ρόλο που είχε ο Οικονόμου. Στο πρώτο δεκάλεπτο ένα jump shoot. Μερικός ελεύθερο από τον Καριοφίλη, είναι άστοχο. 19-17 παραμένει. Πολύ γρήγορο τέμπο σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, σε κίνημά του τουλάχιστον. Σερμπέζι σουτ για τρεις, θα πάρει και αυτό το τρίποντο. Δεν θα καταφέρετε να βρίσκεται στο καλάθι. Κλέβοντας από τον Αλεξανδρίδη. Χειροκροτήματα και από τους δύο πάγκους για την φάση που μόλις είδαμε. Αλεξανδρίδη. Δείξε την μπάλα του Μπούρης στο ριμπάρι. Σουτ για τρεις, είχε βρεθεί ελεύθερος. Είναι άσχημος, μάχης για τον ριμπάρι. Βγάλε το λιγότερο στο σπίτι των Καραγκιαούρη. Χορός τριπών τον πάει να στήσει στην δεύτερη περίοδο. Παράσκος.
Θα σου ζήσω ο Καραγιώρης δεν πήρε, στο weak side για να ζήσει. Μπαίνει σε κρυστή από τα 3-5 της ομάδας, έχει βρεθεί ελεύθερος. Θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο και θα ευστοχίσει ο Γιαγκόπουλος. 22-17. 22, ωραίος. Δεν κερδίζει να σου πετύχει. Anyways. Μελίδης. Πάρει ένα screen που ήταν δύο επιλογές ψηλή. Σουτ για τρεις Αλεξανδρίδης. Έχει βάλει ένα από εκεί. Αλλά τώρα είναι άστοχος. Παράσκος. Παράσκος. Θα αναζήσει. Τώρα θα τον βρουθεί ο Καραγιώρης. Γιώργος έξτρα πάσα. Παράσκος θα έκανε μια προσποίηση. Μέσα θα βγάλει στον Γιώργο που έχει βρεθεί ελεύθερος. Υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει. Είναι έστοχος και πάλι. 25-17 διορθώνω. Τον Bomber των Legends. Έχει καλέσει το ημάτο παχτάς για τους Πουέμπλα για τον Πάγκο. Στο σύν 8 οι Legends πολύ γρήγορα με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου και ξεχνάζει πολύ λίγο μείνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο εξωτερικό του Μαδουλίδη College μετά το time out που είχαν καλέσει οι τριγνώμονες τεχνικά φιλοξενούμενοι για τρεις πάρα πολύ μεγάλη καμπίνη. Είναι άνθρωπος στους Μαδουλίδες που έρχεται στο κορμένο χέρι του Γιαγκόπουλου ο οποίος έχει βάλει δύο τρίποντα, πάει ταχύτατα μέχρι μέσα, θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Κατά χειροκροτούμενος ο Σερβέγγος. 27-17. Διαφορά για νούμερο στους 10 πόντους. Θα κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει την πάσα από τον Σερβέγγο, αλλά δεν τα κατάφερε ο αναθέτης στο παρκέ Αμαχωρίδης. Για να ζήσει. Βρεθεί ελεύθερος ο Παράσκος, θα το πάρει. Και είναι έστοχος και αυτός. 30-17. Έξτρα πάσα του Γιαγκόπουλου, ο οποίος δεν πήρε αυτήν την φορά το σουτ. Έδωσε στον Παράσκο και αυτός τίμησε την πάσα και τη μετέτρεψε σε ασίστ. 30-17. Ένας μέσα θα βγάλει τελικά την πάσα ο Μελίδης. Πάρα πολύ δύσκολο προς τον Τσμπούρη, είναι άνθρωπος, υπάρχει επιθετικό rebound. Απέναντι σε δύο παίκτες, θα σου την μπάλα στο καλάθι ο Καρυφίλης. 30-19. Παράσκο. Σε ρόλο playmaker, σε ρόλο point guard. Θα να ζήσει. Jump shoot. Ωραία πάσα, ωραίο Fox που έβγαλε ελεύθερο τον Σεμπέζι, ο οποίος πήρε το στάμπ του, αλλά είναι άλλο. Κούρις, Αλεξανδρίδης έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν έχει πάρει το τρίποντο. Πάσα, ναι, ενδεχομένως θα προοριζόταν για άλλον παίκτη, για τον Μαχωρίδη. Αλλά ο Σεμπελίδης όχι μόνο πήρε, αλλά εκτέλεσε και στόχη. Θα να ζεις, στη weak side για μία ακόμα φορά στον Γιαγκόπουλο, Καραγιαούρης. Έχει τροφοδοτηθεί. Πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound μετά το ασκοντικό του σουτ με το ένα χέρι. Έχει συστήσει από δύο παίκτες Παράσκος. Θα αναζήσει τη γωνία, κάνει μια προσθήκη. Πάει μέχρι μέσα, απορρόμουν και είναι μικρός σουτ. Μόνο τώρα είναι άτοχος. Ένα ακόμα επιθετικό rebound, άτοχος του Σερβέζης. Πολύ καλή άμυνα μέσα και πηγαίνει τον Τόρι Σκουέμπλα. Πέφτει το κίνδυνο πολλές φορές, πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Από τον Καριοφίλη, θα του πήσε δύο βολές στο forward. Σκουέμπλα. Βάζονται αλλαγές τώρα. Παχτάς ετοιμάζεται να περάσει. Για να δούμε. Δεν έχει περάσει. Και ο Γιαγκόπουλος και ο Σερβέζης θα περάσουν εκτός για τους Legends. Στη θέση τους θα περάσουν Μαυρίδης και Πρωτογυρόπουλος για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Στη δεύτερη, μία στις δύο. Ο Αλεξανδρίδης έχει πέρασει από τον πάγκο, από εκεί όπου ήρθε. Ράσκος. Τέλειο χέρι με τον Μαυρίδη, ο οποίος έχει φρέσκα πόδια. Μέσα ο υπέροχη πάσα στον Καραγιαούρη, ο οποίος θα γίνει σε δύο βολές. Υπέροχη συνεργασία μεταξύ του Καραγιαούρη και Καραγιαούρη. Ο ψηλός των Legends δεν καταφέρει να βάλει και το καλάθι. Έχει περάσει για πρώτη φορά στο χώρο με την Πουέμπλα. Στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Φερόμενος στους coach της ομάδας. Με το 22ο Καραγιαούρης πήρε το χρόνο του. Έχει τη διαφορά στους 9 πόντους. 32-23.
ψηλό σκορ. Για τρει, χωρί να δώσει καμία πάσα. Και αυτό το βάζουμε καλημέρα στο Καρδιοφίλη. Στο NBA με τον τρόπο που υπάρχει. Βάζει το Καρδίλη. Θα είναι παράστο. Ο Γερόπλο δεν θα το φωτοσύνει για χαναντή. Θα σταματήσει τρίπλα. Θα βρει την υπέροχη συνεργασία. Θα έρθει το καλάθι. Έδειξε ο Μαθήτη το καλάθι. Γκούρι. Μακή deflection. Δεν θα καταφέρει να. Όχι, δεν θα ξέρει ο παράσχο. Εκ νέου για του κυκρινόμενου στην μπαλά. Μπορείς να παραφορά. Για φίλης. Για τρεις από τη γωνία, εύκοχος! Μαρκαρισμένος από τον Μαυρίδη, από τον Μελίδης. Δεν τον πτώησε. Ας μετερά στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου. 36-4-26. Θα να ζεις. Πολλές πάσεις στην περίμετρο. Για τρεις, να μάρει από τον καιρό προπαράσεις. Είναι άσπρος, πάρει την κόρη, μπαουν! Από εδώ και θα να ζει. Δύο φαουλ, 9. Δύο φαουλ από τον Πάχτα. Δύο βολές με το διπλό 9 τον Γιαχανατζή, για να παίξουμε λίγο με τις λέξεις. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Γιαχανατζής, 35-26. Πέντο χρόνο του και αυτός, όπως και ο Γκαραγιώρης προηγουμένως. Εξόπως και στη δεύτερη, χαμόγελα από τον... Παίξει το Legends. 36-26. Παράστος πάει και σε αυτή την άμυνα για το overplay. Πάει ένα screen, ο Τσιμπούρης, ένα διπλό screen. Από τον Καλλιοφίλη πάει μέχρι μέσα. Βέλτι την μπάσα. Στο Μελίδη. Έψηξε την μπάσα, αλλά δεν την βρήκε ο Μαντοφορίδης. Υπάρχει deflection. Δεν θα καταφέρει να κλείψει ο Καραγιώρης. Πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο με ταμπλό. Είναι άστοχο από τον Τσιμπούρη. Τώρα πράγματι θα έρθει το ενδεχόμενο μέσα τρίποδο για τον ψηλό των Legends. Φαουλ που έχει χρεωθεί στο Μαυροχωρίδη. 38-26. Τέσσερις τέτοια για το τέλος. Άσχος αυτή τη φορά ο Καταγγέλης. Συμμετέψει το ριμπάνο ο Καταγγέλης. Πρώτη πάσα στον Μελίδη. Ένα τρία τα βαρικά. Χωρίδης. Κλέψιμο τελικά από το Μαυρίδη, αυτός θα ολοκληρώσει. Μπορεί να την μπάλα να συγκρατήσει ο Καραγιαούρης και την μπάλα και την κατοχή του Καραγιαούρης. Δείξε και ξαναπήρε ο Καραγιαούρης. Είναι μια προσπίση, δεν πάσαρε. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι εύστοχος. Σε πάρα πολύ καλή άμυνα, ο Σιμερίδης θα κατάφερε να αποτρέψει τον έμπειρο ψηλό των Legends να σκοράρει. 40-26. Σιμερίδης. Σε βάση αυτός που είναι τον Πουέμπλα. Έχει πάρει ένα screen, θα το εκμεταλλευτεί. Πήγε το pick and roll, ένα jump shoot. Είναι άνθρωπος ο Πάχτας. Παράσχος, ψάξει τη μακρινή, πάσα και πάλι στον Καχαναντή, ο οποίος θα συγκρατήσει και θα βρίσκει το καλάθι. 42-26. Έχει time out που έχουν καλέσει τελικά οι παίχτες της Πουέμπλα. 42-26, διαφορά έχει φτάσει στους 16 πόντους, εκφέρουμε σε πολύ λίγο γιατί ήταν από 93-26 της δεύτερης περίοδου με τον Επιστροφή λοιπόν στο εξτότημα του Λιβικού Λέτσου στους κόρνιες του 42-26, η προηγούμενη υπέροχη συνεργασία. 23-28. Πάμε παρακαλώ. Ωραία, 28, γιατί μου λες 28. Λοιπόν, Legends, όχι του παίχτες της Πουέμπλα να καλέσουν time out. Μέσα θα περάσει εκτός, δεν καταφέρει να κρατήσει στη γωνία forward των παίχτες της Πουέμπλα. Για να ζεις. Θα είναι η κίνηση στο Μαυρίδη, έχω την εντύπωση. Ο Βεγερόπουλος. Καραγιαούρης. Ιδιαίτερα δραστήριο το μπολ παιχνίδι ο Μαντρίδης του για 3. Πρωτογενόπουλος είναι άσχος, υπάρχει μάχη και βρίσκει rebound. Καραγιαούρης θα ανεβάσει το μετάλλιο στην πίεση, περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Αλεξανδρίδης με το νούμερο 55 για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο επίσης. Κατέβει την τραπλά τους και οι δύο ομάδες, πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσε το καλάθι. Αν έμπαινε από τον Καρδιοφίλη. Υπάρχει όλο που έχει χειρωθεί στον Πρωτογενόπουλο. Δύο ακόμα βολές, είναι βέλιο φίλοι. Πρώτη πρώτη. Ο
Χατζής. Και ρίχνει το χέρι στον παράθυρο. 2-34 για τη λήξη του πρώτου μισού. Παπρίδης πάει να παίξει στις τρίπλες. Παίρνει ένα screen από τον Γερόπλο, του δίνει τώρα την μπάλα. Καραγιαούρης έξω από τη ρακέτα. Έχει βάλει πλάτη στον Καπετάνιο. Μπέρκ, πάσα, πήγε να βγάλει ο Χατζής τον πρώτο Γερόπλο, αλλά βγήκε εκτός. Ένα λάθος για τους Legends τώρα. Τελεγούσε για αλλαγή. Δεν βλέπω κάποιον να έχει σηκωθεί. Τσιγκούρης. Παχτάς. Ποιος η πάσα. Ο Τάνιος δεν θα αναμετρηθεί με τον Καραγιαούρη ενεχμένα. Υπάρχει φάουλ τώρα. Βλέπεις το Μαυρίδη τώρα. Ο Τάνιος πήγε να τρυπήσει το σωγό για την παλαιοβακέτα. Θα γυρίσει, πολύ δύσκολο να παράσταση τον Ιβάν. Θέλει να τρέξει για μία ακόμα φορά, θα ψάξει την μακρινή πάσα. Θα την βρει στο Μαυρίδη, ανάποδο lay-up! 28 η πόντη του Μαυρίδη του Πέβλα, 44 του Legends. 44-28, 105 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ένα μακρινό δίποντο, είναι άστοπο στη βάση του σιδέρου. Βεβδάνιο. Και παρκός για να σουτάρει και να εκτοχίσει από τον Σουρμενίδη. 46-28, κάτω χειροκροτούμενος από τον πάγκο των Legends. Για τρεις. Και τα πρώην άνθρωπος έχουν τον Σουρμενίδη στον Παράσκο. Ποιος θα πάρει τώρα την πάλα από τον Γιαχανατζή με τη μία. Σκόρει πάντως τον Γερόπουλος, Παράσκος. Θα συζητήσει την πάλα μετά από την τρίπλα. Φτιάξει την πάσα, ανάποδο λέει up, γυρίζοντας την άσοδο του Γερόπουλος, ο ίδιος ο επιθετικός rebound. Δεν έχει για να διαθεί ο χρόνος επίσης, μόνος θα ακούμπησε να πάρει ένα screen του Καραγιαούρη. Παράσκος. Θα βγάλει την μπάλα στον Γερόπουλο, ο οποίος σουτάρει για τρεις, είναι άσοδος από τη γωνία, έρβολ. Ο Γιοφίλης θέλει να τρέξει, περάσει το Μαυρίδη, θα βγάλει την μπάλα στον Τουρμελίδη, υπέροχα, να την αφήσει στο καλάθι του Καραγιαούρης. High low, πήγε να βγάλει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό από τον Γερόπουλος. Δεν τα κατάφερε. Έχει σταθεί, αλλά δεν θα πάρει το τρίποδο ο Καρδιοφίλης. Ούτε ο Σουρμελίδης θα προβοδίσει του πάλι τον Καρδιοφίλης. Για τρεις! Θεωρητή υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει ο Τσιγκούρης. Κατάφερε να συγκροτήσει και την μπάλα. Προφανώς. Λευταία επίθεση λοιπόν. Όλοι για τους Legends. 46-33. Έχουν βρει κάποιες επιθετικές λύσεις στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Στις τελευταίες πάσεις. Τη βέβαιση που έβλα. Θα πάρει ένα σκρίνο από τον Γερόπουλος. Δεν δώσε την επιλογή στον Παράσκο. Ο Χατζής, 6 δευτερόλεπτα, κερδίζει το φάουλ από τον Τσιμπούρη. Ήταν λυθής αλλαγή, αλλά τελικά δεν θα περάσει ο Μαυρίδης στο Μανί για τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα της 4ης περίοδου. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι Legends στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν πλέον οι Τσιμπούρη. Θα γυρίσει με αριστερό, απέναντι σε δύο παίκτες, είναι άστοχο. Λοιπόν, στο κουστό του Μαντουλίδη College για την έναρξη της τρίτης περίοδου και στο πόσο του δεύτερου μέρους της αναμέτρησης με τις παρακολουθούμε. Δεν μπορούσε να περάσει λίγο προηγουμένως. Anyways, Μαυρίδης, πρώτη κατοχή για τους Legends. Κυκλοφορεί μπάλα για μία ακόμα φορά και στα 5-5 της σύνδεσης της ομάδας. Πάρα πολύ δύσκολο σου. Μοιάζοντας στο Μαυρίδης, υπάρχει και κορυφόρη μπάλα για τον Γιαούρη. Πέροχη, τι πήγε να κάνει εκεί πέρα ο Μαυρίδης. Πέροχη πάσα του Καραγιαούρη, βγήκε το high low. Μπούρισε ένα jump shoot, περνώντας από τον Γιαναζή, είναι άσχομος αμυντικό rebound. Στη διάρκεια για τρέξιμο από το τερπέζι όπως φαίνεται. Πάγει το coast coast, όχι Καραγιαούρης. Πάρει ένα screen από τον Καραγιαούρης, για τρεις έχει βρεθεί. Ελεύθερος είναι έτσι το coast. Δεν πήγε πάνω του Αιγέρος ο Μαυροφορίδης ως βοήθεια. Το περίμενε λίγο πιο μέσα και το πήδωσε 49-33. Μπάλα χαμηλά, αυτή θα περάσει εκτός όμως. Το 14 δευτερόλεπτο λοιπόν για τους νεομαύρους. Λουφίλης. Ένα jump shoot από τον Φέλεδίδη από τον Παγερόπουλο. Αυτιστικό rebound στον Γιαχανατζή. Ο Ρίδης είχε βρεθεί ελεύθερος, δεν το ήθηκε από τον προηγούμενο τρίποντο και καλά έκανε την εμπλήξη γιατί ευτόχησε σε αυτό. 52-33.
να δεις σε πρώτο χρόνο. Για να δεις. Ένα πάρα πολύ δύσκολο σου τι έβαλε! 54-33 κατά χειροκριτούμενο στον Μπορμπάγκο. Δύο παίκτες είχαν πάει πάνω του. Ένα fade away, τον δικαίωσε. 54-33. Τώρα 21. Πρέπει να σκρίνω τον Μελίδης. Τον Χορίδης. Πάρα πολύ δύσκολη πάσα. Για να δεις θα κλέψει. Πρώτη πάσα στον Μαυρίδη, ο οποίος θα την αφήσει το καλάθι. Πάσα κρυβίας από τον Γιωχανατζή. Στο Μαυρίδη. Δηλαδή πάρα πολύ ωρεξάτη στο δεύτερο ημίχρονο η Legends. Δύο φίλες, ένα jump shoot. Εγώ δεν μπορούσα να γυρώ απλά απέναντί του, είναι έχει το πόστιο χρόνο. 96-35. Να ζεις. Βίδης. Δύο φίλες, 24. Από τον Γερόπουλο. Κοστάρι, όχι, ένα jump shoot έξω από τη ραγέλα στην πρώτη με τον Γεούρη. Διπλή αναπήρηση. Και έστοχο. Μακρινό δίποντο. 98-35. Σιγούρης. Δύο φίλες, ένα κάθε τρίποντο απέναντι στον Πεδογενόπλο, ένα άσχος για να ζεις σε ένα ακόμα rebound και έχει και αυτό διάστη να τρέξει. Έχει σταματήσει τρίπλα. Θα συγκρατήσει μετά από ένα micro deflection του συμβουλίου του πάλι του Καριοφίλη, αλλά είναι άστοχος ο Σοφέδης. Γκούρης. Τώρα έχουν και οι παιδίες που έμπλαζήξε, αλλά δεν πήρε ο Σερμελίδης. Δύο φίλες. Θα κάνει μια laser pass στον Καπιτάνιο, είναι άστοχος. Ο Γιώργος αποκρυπτογράφησε επαρκώς το play για να διώξει την μπάλα εκτός. Διπλή αλλαγή για μία ακόμα φορά για τους κυτρινόμαυρους. Τσιμπούρης και ο Μαυροκορίδης περνάνε εκτός. Στις θέσεις τους περνάνε Λαπαρίδης και Αλεξανδρίδης με το νούμερο 11 αντίστοιχα. Για δύο αυτήν την εντύπωση είναι άστοχος ο Γιώργος. Πιο low tempo η επίθεση, πιο set παιχνίδι η επίθεση των Legends, όπως φαίνεται με τον Γερόπουλος. Ένα τριγωνάκι σου για 3 και πάλι είναι άστοχο το... Γιαχανατζής προγράμμισε μία ακόμα επίθεση. Ένα μέσα θα κλέψει ο Γιαχανατζής. Κάνει και τις αναπτύξεις θα περάσει δύο αντιπάλους μέχρι στιγμής. Βγάλει την πάσα, ένα high low θα βγει αυτή τη φορά, είναι άστοχος. Ο Μαυρίδης μετά την πάσα του Καρδιόρου. Και το Corey Brown, όπως είχα να ζει και καλά, πάρα πολύ ιστορικό παιχνίδι. Ένα πράγμα που γίνονται σε πολύ μικρό ιστορικό διάστημα, 60-35. 60 πόδι σε ούτε 25 αγωνιστικά λεπτά για τους Legends. Στους διατρείς μετά από τρίπλα εύστοχος. Κρύο φίλοι, 60-38. Είστε το ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο, για να ζήσει. Και ο Καραγιώρης και ο Καραγιώρης θα δώσει διπλή επιλογή. Πήρε το σκριν του έδωσε ο Καραγιώρης. Στάχτηκε το φτώχι και τα δύο πόντου στο 62-38. Το άκρη φωνάζει ο Πάκος στο Μάγκο. Παίκτες του Μελίδης. Οι δύο παίκτες πάνω του πήγαν και οι δύο. Καλά δίκη φάουλ, πράγματι. Αλλά με την εμβολία Καριοφίλης. Πολύ εντυπωσιακή φάση. Πολύ δύσκολη φάση. Κορόφησε τη δύναμη που ασκήθηκε πάνω του από δύο αντιπάλους, βάζει και τη βολή έμεσο τρίποντο. Για τον forward τον Μπόμπλα. Βάζει προνομική αλλαγή. Τώρα για τους Legends. Το Μάτσε δεν σημάζεται να περάσει μετά από πολύ ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει και από δύο, έχει τα μαθήσει τρίποντο, θα βγάλει πάση στο Καραγκιαούρι. Ο Σερβέζης, ο διατρής εύστοχο από τον Γιαχαρατζή από τη γωνία. Έχουμε να το δείξουμε αυτό. 65-41. Φίλες, έχει δώσει ομυρικές μάχες, πάρα πολύ δύσκολη. Προσπάθεια απέναντι στον Γερόπουλο, είναι άσχος, υπάρχει και το rebound, αλλά δεν κατάφερε απέναντι στον Σερμπέζη. Ο Κοπετάνιος, ο οποίος θα κάνει τώρα το φάουλ. Πρώτος στον δεύτερο δηλαδή. Γιώργο! Αν εξηγήσεις, Πάκτας θα περάσει στη θέση του Κοπετάνιου. Καραγιαούρης θα περάσει στον πάγκο. Με το Μάνης έχει πάρει τη θέση αυτού. Θα να ζεις. Μαυρίδης. Δεν θα δώσει χέρι με χέρι στο Γιαχανατζή. Έχει μια επιλογή. Δώσει χέρι με χέρι όμως στο Σερμπέλη, ο οποίος πάει στο μέσα. Γυρίσει, στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος. Ρε φίλοι, θα πάρει το... Μέσα θα μετρήσει αν δει, θα μετρούσε το καλάθι, είναι πέντε. Θα διεκδικήσει σε δύο βολές από το φάουλ που έχει κερδίσει από τον Γερόπουλο.
Γιαγκόπουλος τώρα μετά από πολλή ώρα και αυτός περάσει στη θέση του Σερμπέζη. Πρωτογερόπουλος, πόσο φάουλ έχει? 23, πόσο φάουλ? 2. Άσκω στην πρώτη βολή ο Φίλης, έρθει το 24 μετά από μια μικρή περιπέτεια. Θέλει την μπάλα την περιπέτεια της πολλές φορές. Άσκω στο 20, ρώτησε πόσο φάουλ έχει πρωτογερόπουλος. Το λόγω του είχε 2. Από τον πάγκο. Θα πάρει ένα σημείο στον Πικερόπουλο. Θα συνταθεί στον πρώτο χρόνο, βγήκε το Πικερόλ, ένα running floater, είναι άσχος ο Πικερόπουλος. Rebound στο το... θα βασιρώσει τον Καλαμαρίδη. Δεν θα καταφέρει να σκεφτεί την παλαιότητα με λίγο. Θα βρει στην επαναφορά της. Πάρει ένα σημείο στον Καμάνιο για να ζεις. Στον Γερόπουλος. Έξω από τον συμβουργό αντίπαλο του με το μάγιο του Καλιοφίλη, δεν κατάφερε να κλέψει. Έχα να ζεις. Θα πάρει το τρίποντο τελικά. Είναι άστοχος, υπάρχει αυτή την κόρη πάντα στον Γερόπουλο. Στην κίνηση είναι άστοχος ο Μαυρίδης. Είχε πολύ αποφασιστικά, αλλά τελείωσε άσαλα. Μαυρίδης. Πάλι θα πάει τελικά στον Σουρμελίδη. Ενδεχομένως να προοριζόταν για τον Λαπαδαρού. Τον Λαπαρίδη, η μπάλα θα χαθεί. Γιαγκόπουλος. Τώρα έχει βρεθεί ελεύθερο για μία ακόμα φορά ο Μαυρίδης και θα την αφήσει στο καλάθι. Οι δύο ακόμα εύκολους τσάουζους, αν όχι εύκολους ευκολοποιημένους. Μετά από μια τρίπλα, έπαιξε και πάλι το καλάθι. Για 3 σεγόντες θα βρεθεί ελεύθερος, Καλλιοφίλης είναι άνθρωπος. Θα να ζήσει. Θα βρίδει. Βρεθεί ελεύθερος, δεν πήρε το τρίποδο όμως. Θα να ζήσει στην κυρία. Ρακέτα, υπέροχη κυκλοφορία της μπάλας στο Λέντες για μία ακόμα φορά. Ενδεχομένως θα πήγε να πάρει έναν φάουλ ο Κρουτζιρόπουλος, δεν κατάφερε μάχη για το διδυτικό rebound. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Κουδεμάνη. Θα αναζήσει κάποια πάσα στο Μαυρίδη. Πέρασε η πάσα του Καρατζιόρι που από δύο παίκτες. Θα χάσει τελικά την μπάλα από τον Σερμελίδη. Θα χάσει τον Κουδεμάνη. Πέρασε την εργασία. Team work. Την μπάλα δεν θα πει. Θα το κάνει ο Φίλι. Θα χάσει η πάσα νησικά πέρασε εκτός. Αναστείου. Περπάτησε ήγλυψε όλη τη Στεφάνη. Τρίπλες πάνε στη μέσα, μένει στο Καλλιοφίλη, είναι άσχος. Δεύτερος θα να φύγει να πάρει το τελικό rebound. Γύρισε στο 3 στα 20 δευτερόλεπτα και θα βρεθεί ελεύθερος. Είναι έστοχος. Ο Σουρμελίδης. Θα πες λίγο ότι είμαστε στον Legend όσον αφορά το σκοράρισμα. Είναι λογικό, δεν γίνει να συνεχίσουμε να αυτό το τέμπο καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι αυτό που είναι στο δυνατό. Εγώ πλούς. Μπορεί πάνω από τον Καρδιαούρη, αλλά... Λοιπόν, ο ένας πέφτει κανονικά, η δοκιμή δεν χτύπησε. Υπάρχει αλλαγή απόφασης, συνεπώς θα μετρήσει σαν να χτύπησε και η μπάλα είναι εκτός. Για τους Legends, για νέα επίθεση, 14 δευτερολέπτων. Όσο θα ήταν και άμα μετρούσε το θετικό ριβάν του Βίλου Καρδιαούρη σε ένα jump shoot, δεν δίποτα που μετρήσει από τον διακόπτη άνθρωπο. Για τρεις το έχει πάρει προσωπικά. Είναι άνθρωπος τώρα ο Σουρμελίδης. Θα καταλαβείς. Υπάρχει μια πάσα του Βαγεωργίου. Γιατί δεν θα περάσει τον Καρδιαούρη, αλλά υπάρχει λάθος το λάθος. Αλληλοσκεντρός, καταλάβει για κόπτος εξέπτης. Καρδιαούρης. Δύο παίκτες πάνω του, υπάρχει το φάουλ που έχει παιδί του Σουρμελίδη πριν έρθει η βοήθεια πάνω στον Λέντζο. 67-45 λοιπόν. 1-24 για το τέλος της τρίτης περιόδου, 2-2 δραματικά. Ο Γεωργίου σε παραφορά, είσαι Κύπριο Κοτζαμάνης. Βγήκε από το τρίποντο, πήρε την μπάλα ο Γιαγκόπουλος.
11. Το Πάρκο έχει κρυφτεί στον Αντιπαντρίδη με το νούμερο 11. Χαμηλά. Θα με ζητήσει τώρα φορά. Ο Γιαούρης κλάζει σε δύο παίκτες πάνω του, αλλά δεν κατάφερε να βγάλει την πάσα στον Κουτζαμάνι. Όχι, του λέει ο Καραγιώρης. Αναφερόμενος στην προηγούμενη φάση. Πού πήγε η μπάλα, ρε παιδιά? Ένα αρκετά αναπάντεχο καλάθι μπήκε. Όλα καλά. Κόμπλες την παραφορά. Θα κρατήσει η μπάλα, είναι άστοχο το Ντομάνης. Πήρε σε γύρω βιβλιοθετικό ριμπάντα, αλλά όχι σε μισό χρόνο. Πήρε ένα 2-2, πάει και μέσα μόνο του Σουρμελίδης, κόβεται αλλά με φάουλ. Έχει ρωθήσει ο Γιαχαναντζή, ξύλωσε το χέρι του αυτός με το που το έγινε. Με το που το έγινε, ωραίος, με το που το έκανε, λοιπόν. Σουρμελίδης στις βολές. Μέσα όπως την πρώτη, 67-46. Μέσα όπως την πρώτη, για να δεις. Είπε στον Παπαγεωργίου, θα κόψεις μετά. Θα να δούμε σε τι αναφερόταν. Για να δεις. Περπιστεύω τον Καραγιαούρη, σε αυτό το χρόνο πήρε το... Στρέφει την μπάλα, όχι αυτό. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο Μπάχτας, πίσω από το γήπεδο, με Μαναντζή. Ήρθε σαν από μηχανή θεός και έδειξε εκτός. 6 λεπτά, αρκετά. Του δίκο του πόντου θα έχει τριγυλοποιηθεί και φορά. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια του Μαναντζή για να κλέψει και την Κακόπουλα να μην κατάφερε. Και φίλοι, το στάρι του Δαμάνι, ένα άστοχο να παίρνει σε ψηλό το Μαναντζή. Θα δω στροτσίρα, σε έρχεται ο Καραγιώρης. Τι έκανα την πιότητα σπέτα. Για τρεις, παίρνοντας τον Αλεξανδρίδη. Είναι έστοχος ο Καλυφίλης επιτέλους. Σαν να λέει ο Αλεξανδρίδης με τις ισχυρικές ερωμονίες που έκανε. Τελευταία 17 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Λέγκερς. Καναντζής. Καναντζής. Ζήτησε και ο Καραγιώρης, έξτρα πάσα ξανά. Τι έβγαλε ξανά ο Καραγιώρης αυτή τη φορά. Και τον Τζαβάνι, μπάζερ μπίκερ. 71-50, ένα κερασάκι στην πολύ ωραία μπασκετική τούρτα που έχουν χτίσει καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι Legends στρέφουν σε πολύ λίγο για την συνέχεια του παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο πιστό του Μαντουλίδη Κόλλης, της κόρνης του 71-50. Η πρώτη κατοχή την έναρξη της τέταρτης περίοδου είναι για τους κυπρινόμαντους. Μην πείτε στον κυπρινό και πάλι το Καλυφίλιο πήρε εκτοχή με ταμπλό, δεν κάνω λάθος. Στο Μαρτίο της Περάσης Οικονόμου για πρώτη φορά μετά από πολύ πολύ ώρα για τους Legends, αν και το πολύ μια είναι σχετική πανική μέσα. Θα μετρούσε το καλάθι, αν έπαιρνε. Ο Σερμπέντης θα έρθει σε δύο βολές. Ο Οικονόμου ο οποίος έκανε πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο και σε άμυνα και σε επίθεση για τους Legends. Έτσι όπως την τότε, 72-52, με φορά εκ νερού στις 20. Άστοχος, δεύτερη, μετά από προσπάθεια, θα πάρει ο Καπετάνιος. Θα τα περάσει το κέντρο, με φίλη για 3 απέναντι στον Πετερόπουλο, είναι έστοχος, 72-55. Γιώργιο, Γιώργιος, υπάρχει μια πάσα ιδιαίτερη συγκρατησία από τον Οικονόμου τελικά. Δεν πρόκειται να κάνω την εντύπωση. Ο Γιώργιος θα συγκρατήσει στα 2 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος, υπάρχει ένα κριτικό rebound που Σερβέζη απέναντι σε 2 παίκτες, είναι εύστοχος. Πολύ πολύ γρήγορα στην μπάλα και πολύ αποτελεσματικά οι Legends.
Μελίδη. Δώσει την επιλογή. Αλλά δεν έχει εκμεταλλευτεί από τον Θεοφίλη, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Θα πάρει τον Κωνσταντινόπουλο. Για τρεις από τους δύο, τι ελεύθερος. Είναι άστοχος ο Μελίδη. Το νόμι. Παίζει, βάζει την μπάλα. Έχει την μπάλα ο καπετάνιος. Δύο παίρνει πάνω του. Το νόμι. Είναι ελεύθερος, κύριε, έχει το καλάθι. Εγώ είναι πάνω στον Κωνσταντινόπουλο. Για τρεις. Για δύο, λέει ο Ρε. Για τρεις είναι έστοχος ο Γιακόπουλος. Για μία ακόμα φορά ο Bomber των Legends. Μπούρι. Με φίλοι σε ένα ακόμα κάθε σούτ τρίποντο. Πάρα πολύ γρήγορα είναι άστοχος ο Γιακόπουλος στο rebound. Στο νόμο. Μέσα ωραία πάσα στον Πρωτογερόπουλο μετά από πορευτικό αυτό σερβέζι. Κλέψιμο. Θα καταφέρει να συγκρατήσει και μόνο να συγκρατήσει. Θα βγάλει και την πάσα. Καλάθι και φάουλ. Από τον Παπαγεωργίου. Εδώ την κατοχή που... Πώς θα βάλε, το 23. Πώς θα δεχτά. Το κύριο στο Κοντοδάμις. Ιδία. Ήταν 9.55. Αυτό στην πρώτη και στην τελευταία που ήταν μία. Εσανδρίδη στο rebound. Για τρεις, με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος ο Αλεξανδρίδης. Στον νόμο. Κύριξε το καλάθι, με όλου πάσα. Παίζεις. Πρέπει να περάσει μια υπόγεια πάσα στον Πρωτογερόπουλο, δεν το κατάφερε. Για τρεις, είναι άστοχος του Πρωτογερόπουλου. Στον Μελίδη. Ο Μετάνιος, καλά στον Μελίδη. Ωραία συνεργασία μεταξύ των δύο, θα με κρατήσει assist. Είναι ωραίο κόψι που φανεξέφτει, συμφωνώ. Να ξεκινήσει η χειρονομία και η περιγεστική έκφραση για σετ επίθεση για οικονομού. Εγώ πλέον. Μέσα θα κερδίσει πάνω από δύο παίκτες ο... Λέω στο Legends. Τερμπέζης έχει πέσει λίγο στην αυτοκίνηση, όπως είναι λογικό. Έχει στο σένα για το τέλος. Συγκρατήσει... Θα ανοίξει μέσα, θα κοπεί! Αυτός ο Τερμπέζης. Μέσα αυτός ο Τερμπέζης είναι άστοχο. Στον νόμο, περάσει το κέντρο. Συγκριθεί ελεύθερος στη γωνία. Θα πάρει ένα σούτ, αλλά είναι άστοχος ο Παπαγεωργίου. Πού φώναξε κάποιος, χαρακτηριστικά από τη συνδέκριση. Ένα jump shoot από τον Ελεύθερος Νάσκος, υπάρχει αμυντικό rebound όπως παίζει και πρώτη πάσα μακριστή στον Τερογενόπουλο. Δύο παίξεις απέναντί του, θα γυρίσει, ένα κομμάτι μόνο να πάρει foul. Βρίσκει καλή άμυνα ο Αλεξανδρίδης και θα έχει το rebound. Την πάσα συγκεκριμένου ο καπετάνιος Μελίδης, δεν στόχος για τρεις, για δύο. Μετάνω, σύμφωνα με την υπόδειξη να σου την διορεύσει. Παίζει εγώ την εντύπωση ο Γιακόπουλος. Στην χέρι θα πάρει, θα δώσει και την χέρι που γεωργεί στον οικονόμο. Προσπάθει ξανά τον Γεωργίου. Τον Γιακόπουλος πήγε να κάνει μια προσπάθεια, δεν κατάφερε να στοχίσει. Παράσχος. Ναι, ήταν έτσι. Λέγε. Μέσα είναι έτσι. Δυσμική ενέργεια, πολύ όμορφη.
64-61. Δύο δομαδικά φάουλ στην περίοδο. Αντεπίλυση. Για τρεις, για πως αν το rebound. Κατέβαζαν τη βάρση του Σερβέτζη. Βράσκος. Δεν θα δώσω τον εικονό μου, τον Σερβέτζη θα να πάρει. Θα βγει από τη φύση, θα είναι στη μέσα, φαίνεται σε άλλους δύο παίκτες. Θα περάσει εκτός. Βράσκος την παραφορά, που τους λέτε, μπαλά και γόπουλος. Σερβέτζη βγήκε από το τρίποντο, θα βγει μια τρίπλα και ένα sidestep, είναι έστοχος. Πάνε και θα προτιμήσει το τρίποντο. Αυτός βγήκε ταχύτατα με το που πήρε την μπάλα εκτός από αυτό. Βγήκε αρκετά ελεύθερος. 87-61. Μελίδης πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ο Γιωρόπουλος στο rebound, παράσκος. Παίξει τις τρίπλες. Θα κερδίσει το φάουλ. Αλλαγή. Ναι. Αλλαγές. Στη δεύτερη μία στις δύο για τον Guard των Legends. 88-61. Πρώτη βολή. Βαρύνης. Βιωσίλης σου για τρεις. Μια άσχημα που υπάρχει. Μάχη το κουφικό λιμπάντο. Βάζεται λίγο εκεί του Παράσκο. Ο Μαρίδη ο οποίος ενδεχομένως θα ήθελε να το κάνει. Παράσκο. Για τις τρεις. Μονίγω εξόχισε προηγουμένως στο οικονόμιο άσχημα. Αντιδική μάχη από τον Καραγιώργη και το κουφικό λιμπάντο που καταφέρει καλύτερη. Προχωρεί η μπάλα, θα τρέχει σαν νίντζα ο Μαυρίδης. Το γράψει το play, θα πάει μόνος με τη μέσα. Θα κερδίσει το δύο. Το δικαίωμα για δύο βολές. Παρόλο που έχει χρησιμοποιηθεί πάλι στον Αλεξανδρίδη. Δύο να δείχνει και ο Σερμπέλης εκεί πέρα. Ο Σερμπέλης επέλεξε να μην την καταπτύσει. Μπάλα θα περάσει. Ξέρω με τον ελευθερό βολό λοιπόν. Ο Γιωφίλης θα περάσει στο πάγκο μετά από πολύ πολύ ώρα και πολύ μεγάλο έργο για τους παίκτες του Πέμπλα. Πάχ θα σε περάσει τη θέση του. Έχουν δει πως είναι τα τελευταία 2.58. Άστο πως ο Μαντέλης στην προβολή. Για να πρέπει να κερδίσει και την μπάλα και την καταγγελία με τον Παπαδίδη. Αλεξανδρίδη. Ζήτησε την μπάλα με τον Παπαδίδη. Καλώ την πήρε. Είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη χρόνο. Το πετάλι. Θα βάλει πράξη του Μαδίδη και έχει βοήθεια πάνω του εικόνα μου. Θα γυρίσει. Είναι άστοχο. Πάμε στο rebound. Κάτω όλα καλά όπως φαίνεται. Δεν υπάρχει άλλα για κανένα από τους δύο. Παράσκος στην μοναφορά. Το νόμο. Κρίβης, Καραγιαούρης πήγε να βγάλει μια πάσα στο Σερβέζη. Να ριβάλει τη φέξη στο συγκεκριμένο δίπολο που ήταν πιο μπροστά από αυτό. Μεγάλιος. Έχει το καλάθι που προχωρεί στα μαργαριζμένα, δεν πήρε το νοσούτ. Ένα τζάμπ σούτ που βγει ελεύθερο είναι άστοχο. Ο Αλεξανδρίδης υπάρχει επιθετικό μάχη και το επιθετικό rebound. Ο Μπρίτ υπάρχει πέτρο που βγει, αλλά δεν γράφει να συγκρατήσει την μπάλα στην λοιπόν. Θα να ζητήσει το σκύλι για τους Λέντερ. Παράστο. Μπρίτ. Έτσι την μπάλα θα να γυρίσει το μπάρι. Μέσα δεν θα τροφοδοτήσει το Σερμπέζι, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι μόνο του. 90-61.
29 πόντους στην διαφορά. Δεν έχουν κάνει ούτε ένα φάουλ μέχρι στιγμής. Στην τέταρτη περίοδο οι Legends με ταμπλό ένα σούτ από το κεφάλι. Άσχο, η μπάλα να περάσει. Τόσο όχι τελικά. Το παίζει κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και ο Μαυρίδης. Όχι στην κατοχή. Η μυρική μάχη ο Αλεξανδρίδης συγκρατήσει την μπάλα. Η μάχη ο οποίος ξεκίνησε από την επαναφορά μέχρι σχεδόν το τρίποδο της άλλης πλευράς. Πέρα από passing game σε βρεθεί ελεύθερος ο Αλεξανδρίδης. Σερβέζι, τώρα φώναξε ο Καραγκιόδης. Είχαν συνεννοηθεί δυο τους φαίνεται και θα πίσω την μπάλα στο καλάθι. Ο ψηλός των Legends. Μέσα μετά από μια προσπίση στον Μαυρίδιο Πάκτας είχε δεύτερο αντίπαλο πάνω του. Ένα jump shoot είναι άσχημα το Κοτοτάνιο. Ράσκο. Πάσα μέχρι μέσα, είναι έστοχος. Σερβέζης. Νομίζω 4-61. Πάχτας. Τον όμπαν θα κάνει μια τρίπλα σου για τρεις στην άστοχο. Ράσκο στο rebound και πάσα στον Καραγιώρη. Ένα συναντήριο ένας με τον καπιτάνιο στο άμεσο. Αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Καραγιώρης. Θα περάσει εκτός. Τα 26 τυρόλυτα στο παιχνίδι. Μαυρίδης. Μαυρίδης θα πάρει ένα σκρίνο από τον Μπάχτα. Εν τη μέση θα πέρασε δύο παίξεις, δεν έβαλε. Τυρόλυτα ζήτησε την μπάλα την πήρε ο Καραγκιόνης. Ερωτηματικό θα συγκρατήσει δύο παίξεις πάνω του. Φάουλ. Επιστρέφουμε για κάποια άλλη μετάδοση. Αυτή έχει φτάσει στο τέλος της. Από όλους όσους συνεργάζονται, μια έχει το υλικό. Να είστε καλά. Γεια σας.